το μάπε σαν ερήμε να λαβώσουν τα πέρατα. Μα τα τρελάθηκαν γιατί μα σαν τα κέρατα επάνω μα. Σε μια στιγμή ήρθαν κατά πάνω μα. Ζαλίστηκα και τα χάσα από το θέλω να ξαναμπω στο πλάνο μα. Και καταφέρω κάτι μη λυπόθυμο. Ξανά που πήρα τόση δυνατή γυρνώ την πλάτη με ένα βήμα ασταθέ. Αρχίσα να φωνάζω λόγια χωρί νόημα και ανάψανε τριγύρω μου φωτιέ. Ήτανε τέσσερι για την ακρίβεια, μα η μία έσβησε. Μάλλον ο κύκλο των τεσσάρων κάπου έκλεισε. Φοβήθηκα τα γόνατα μου λύγησαν. Δεν θέλω να πιστέψω πω θα φτάσει η στιγμή που να μα νίκησαν. Και δεν το βάζω κάτω ούτε για πλάκα. Είδα στα μάτια μου τα όρξ να έχουν τα κέρατα χωμένα με στη σάρκα. Τον αντάλλωμα προτού να βρω κουράγιο να αποσύτω. Νιώσα μέσα στην καρδιά μου να μην έχω άλλο χτύπο. Εκεί ήτανε σχεδόν ορατή. Η σύγκρουση είχε φέρει χάος μα και όλεθρο. Μα το γνωρίζανε και οι ίδιοι πως δεν ήταν αρκετοί. Είχαν κερδίσει τη μάχη μου, όχι το πόλεμο. Η απειλή ζούσε ακόμα. Και απειλούσε ακόμα στις ψυχές να φέρει μόνιμα χειμώνα. Κι αφού η μία φλόγα είχε σβήσει ήδη εξάλλου. Σήμαινε πως η μία γειτονιά στα χέρια του αντιπάλου είχε πέσει. Και δεν μπορούσε να τελειώσει έτσι. Κάποιος έπρεπε τον τέταρτο να βγάλει από τη μέση. Κι έτσι αποφασίζουν να πιστοχωρήσουν με απότερο σκοπό. Τα τέρατα να ακολουθήσουν. Στη βάση του κακού, στο γωνιά του σοφού. Που από τη στιγμή που είχε πεθάνει δεν μπορούσαν να νικήσουν ποτέ την απειλή. Αλλά δεν είχε να πει για την τιμή και μόνο έπρεπε να τον εξαφανίσουν. Κι έτσι ξεκίνησαν σαν σκοτεινά να κρύβονται πίσω από κάθε φιλοσιά και σκιά. Να ακολουθούν τα τέρατα προσεκτικά σιγά σιγά. Την ίδια εκείνη στιγμή που η απειλή τους κυνηγά.